Έπιασαν τόπο οι αποκαλύψεις της Κρήτη TV σχετικά με τα υλικά β' διαλογής που χρησιμοποιήθηκαν στο έργο της υπογείωσης του δικτύου στην οδό 1821, το οποίο εκτέλεσε η ΔΔΕ για λογαριασμό του Δήμου Ηρακλείου. Σήμερα η κάμερα της Κρήτη TV κατέγραψε τα έργα στο δεύτερο κομμάτι της 1821, τα οποία εκτελέστηκαν ακολουθώντας πιστά όλες τις προβλεπόμενες οδηγίες. Ο τηλεοπτικός φακός εντόπισε στο πεδίο δύο μηχανήματα, ένα κύλινδρο που χρησιμοποιείται για τη συμπύκνωση των ασφαλτικών και μια δονητική πλάκα κατάλληλη για τη συμπύκνωση του 3α. Ωστόσο και εδώ υπάρχει παραφωνία. Μόλις ολοκλήρωσαν το έργο στο δεύτερο τμήμα, τα συνεργεία επέστρεψαν στο παλαιό κομμάτι το οποίο ήδη έχει υποστεί καθυζήσεις, έριξαν νέο ασφαλτικό και προχώρησαν σε συμπύκνωσή του. Όπως αναφέρουν οι ειδικοί της οδοποιίας, πρόκειται για μια λανθασμένη κίνηση καθώς το 3α ως υπόβαση είναι ασυμπύκνωτο, που σημαίνει πως οι όποιες διορθώσεις θα πέσουν στο κενό μόλις ο δρόμος δοθεί στην κυκλοφορία. Όπως τονίζουν αρμόδιες πηγές, κανονικά θα έπρεπε να προχωρήσει πρωτόκολλο κακοτεχνίας, να γίνει αποξήλωση και η αποκατάσταση να ακολουθήσει όλες τις προβλεπόμενες πρακτικές. Να σημειωθεί πως η Δημοτική Αρχή ανακοίνωσε την ολοκλήρωση των έργων της υπογειοποίησης της 1821 και μάλιστα από αύριο Σάββατο θα δοθεί στην κυκλοφορία εν αναμονή της λύσης για το ποιος θα συνεχίσει την πολύπαθη ανάπλαση του κέντρου του Ηρακλείου.